τα νέα μας δεν είναι καινούργια. Τα νέα μας είναι παλαιά. Δηλαδή, η επιδημία, η πανδημία μάλλον του κορονοϊού επιπολάζει. Και ανά πάσα στιγμή απειλούμεθα να μας προσβάλλει και εμάς και να υποστούμε τα δεινά τα οποία επιφέρει εκείνη η ίωσης. Γιατί η δηλητηρίαση της ζωής είναι. Και για αυτόν τον λόγο ανησυχούμε. Η πολιτεία παίρνει μέτρα σκληρά για να προφυλάξει το λαό της. Και καλά κάνει. Η Εκκλησία κάνει προσευχές και δεήσεις στο Θεό και ζητάει το έλεος του να μας απαλλάξει από την πανδημία αυτή και τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουμε. Ο λαός μας ανησυχεί, αγωνιά, αλλά δεν ξέρω αν το παίρνει στα σοβαρά. Πρέπει να καταλάβουμε ότι τα πράγματα δεν είναι απλά. Κινδυνεύει όλη η οικουμένη. Ανά πάσα στιγμή τα νοσοκομεία γεμίζουν από ανθρώπους οι οποίοι προσβάλλονται από αυτή την νόσο. Στα νεκροταφεία μεταφέρονται νεκροί που μου προκαλούν το δέος. Και τώρα το μπαλάκι έχει πέσει στην Εκκλησία. Λέει ότι, ξέρετε, στους ιερούς ναούς πρέπει να εφαρμόζουμε ακριβώς τα μέτρα τα οποία παίρνει η πολιτεία. Η δική μου άποψη και η οποία ταυτίζεται με την άποψη της Συνόδου, ότι η Εκκλησία δεν μπορεί να κάνει ελέγχους. Η Εκκλησία μπορεί να λαμβάνει μέτρα μεν, αλλά τα μέτρα είναι κυρίως μέτρα έτσι, συμβουλευτικά. Και η συμβουλή μας είναι ότι πρέπει ο κάθε πιστός, ο κάθε πολίτης να συνειδητοποιήσει τον κίνδυνο που διατρέχει ο ίδιος και τον κίνδυνο που αντιμετωπίζει να γίνει και μεταφορεύς της νόσος στους άλλους συμπολίτες του. Επομένως, πρέπει αυτή η συνείδηση και αυτό το φιλότιμο πρέπει να οδηγήσει στα βήματά μας πώς να αντιμετωπίσουμε την πανδημία αυτή ώστε να την ξεπεράσουμε. Όταν παλαιότερα υπήρχε ένα σύνταγμα των Ελλήνων, υπήρχε το άρθρο 114 που έλεγε ότι η φύλαξη του συντάγματος επαφίεται στην φιλοπατρία των Ελλήνων. Άρα λοιπόν και τώρα το φιλότιμο των Ελλήνων είναι εκείνο το οποίο θα προφυλάξει όλους μας από την προσβολή του κορονοϊού. Δεν έχω τίποτα να πω περισσότερο. Θέλω να ζητήσω από όλους μας να θερμάνουμε την προσευχή μας, να αναζωοποιήσουμε την πίστη μας και η προσευχή μας να είναι πάντα δυνατή προς τον Θεό, αλλά η προσευχή εισακούεται όταν εκείνος που προσεύχεται είναι δίκαιος και τηρεί πρώτος τις εντολές του Θεού. Διότι λέει η Αγία Γραφή, πολύ ισχύει δέησης δικαίου ενεργουμένη, ενώ αντιθέτως ο Θεός αμαρτωλούς ουκ ακούει. Άρα λοιπόν το συμπέρασμά μας ποιο είναι, ότι να μετανοήσουμε, να ζητήσουμε το έλεος του Θεού, να τηρήσουμε κατά γράμμα της πολιτείας τα μέτρα και να μην γίνομεθα αντιρρησίες στην πορεία της προστασίας μας από τον εμβολιασμό. Θέλω σεβασμιότατε να μου πείτε, τελικά εσείς, όπως είπε και η Ιερά Σύνοδος, δεν μπορείτε να κάνετε τους ελέγχους στα τεστ, στα rapid test. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει και τι ζητάτε από την πολιτεία? Είπα, η φιλοτιμία των πιστών. Ο κάθε πιστός θα συνειδητοποιήσει ακριβώς πώς πρέπει να συμπεριφερθεί και ανάλογα να συμπεριφέρεται. Να προφυλάσει τον εαυτό του και να προφυλάσει και τους άλλους. Όσον αφορά τους ιερείς που δεν έχουν προχωρήσει στον εμβολιασμό τους, πώς τους κρίνετε για τη δική μας Μητρόπολη, πώς είναι αυτή? Στη δική μας Μητρόπολη δεν είναι, είναι ελάχιστο ποσοστό, 2-3 είναι εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμα και έχω προσπαθήσει να τους μεταπίσω να εμβολιαστούν και νομίζω ότι θα το τηρήσουν κάποια στιγμή. Δεν θέλω να είναι... Δεν είναι αιρετικοί οι άνθρωποι, δεν, για το θέμα της
εδώ του εμβολιασμού δεν είναι θέμα πίστεως, αλλά είναι θέμα υγείας. Οι γιατροί το τονίζουν. Δεν μπορεί εγώ τώρα που δεν έχω ιδέα από ιατρικές γνώσεις να κάνω τον ειδικό και να συμβουλεύω τους άλλους να κάνουν ή να μην κάνουν. Ο ειδικός μας είπε ότι λάβετε τα μέτρα σας και εμείς πρέπει να τα τηρήσουμε. Και το πρώτο μέτρο που είναι και κύριο είναι ο εμβολιασμός. Όσον αφορά τις ιερές μονές της Μητρόπολης Μαντινιάς και Κοινωρίας, σε τι κατάσταση βρισκόμαστε? Και εκεί υπάρχει μια δυστροπία, αλλά τις περισσότερες μονές έχουν δει να είναι κλειστές, ώστε ούτε θα εισέρχονται στη μονή οι προσκυνητές, ούτε θα εισέρχονται οι μοναχοί και οι μοναχές από το μοναστήρι, έως ότου καταλάβουν και εκείνοι τι πρέπει να κάνουν. Αυτή τη στιγμή έχουμε κάποιες μοναχές ή κάποιους μοναχούς που νοσούν? Ναι. Είχαμε βέβαια, τώρα είναι στην ανάρρωση. Όλα είναι καλά δηλαδή. Ναι. Πώς βλέπετε, πιστεύετε, έχετε έτσι το φόβο ότι μπορεί οι εορτές των Χριστουγέννων να είναι διαφορετικές και να έχουμε κάποιους περιορισμούς έτσι και να μην γιορταστούν όπως θέλει η Εκκλησία να γιορταστούν? Η Εκκλησία θέλει να γιορτάσει ψυχικά και όχι φορκλωρικά τις εορτές των Χριστουγέννων. Εάν λοιπόν συνειδητοποιήσουμε στην ψυχή μας ότι έρχεται ο Θεός και γίνεται άνθρωπος για να μας θεώσει εμάς, τότε όλα θα είναι όμορφα και ωραία. Εάν εμείς περιοριστούμε στο να φάμε, να πιούμε, να γλεντήσουμε τις γιορτές των Χριστουγέννων, τότε τα αποτελέσματα δεν θα είναι ευχάριστα, δεν θα είναι... Βέβαια, καλό ήταν να είχαμε ελευθερία, να πάμε στις εκκλησίες μας, να τηρήσουμε τις παραδόσεις της φυλής μας, τις παραδόσεις των πατέρων μας που είναι τοποθετημένες έτσι με πνεύματι Αγίο και δημιουργούν ανάταση στην ψυχή και φροσύνη και στο σώμα. Όμως τα πράγματα σήμερα είναι δύσκολα. Και αφού είναι δύσκολα πρέπει να λάβουμε τα ανάλογα μέτρα. Τα μέτρα του περιορισμού και της αυτοπροστασίας. Και επαναλαμβάνω κι εγώ ότι το εμβόλιο είναι το πρώτο και κύριο στοιχείο που πρέπει να εφαρμόσουμε για την προστασία μας από αυτή την επιδημία.